Λυπάμαι γιατί στην προσπάθειά σας βέβαια κάπως να χρυσώσετε το χάπι, επιμένετε σε κάτι το οποίο πραγματικά είναι ανιστόρητο. Και είναι ανιστόρητο πρώτον, εγώ θα σας το βάλω και σε μια ιδεολογική βάση και τοποθέτηση. Εγώ δεν θέλω να αναγνωρίσω και δεν πρόκειται να το κάνω και δεν προερχόμαστε από την αριστερά, είμαστε αριστερά στον τόπο. Δεν θα αναγνωρίσω και δεν πρόκειται να το κάνω ως αριστερή ιδεολογία οποιονδήποτε που αφαιρεί την ύψιστη ελευθερία που υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο, που είναι η ανθρώπινη ζωή. Και δεν πρόκειται να αποδεχθώ ούτε εγώ ούτε κανένας από όλους εδώ που κουβαλάμε μια ιστορία στην πλάτη μας, ανθρώπων που θυσιάστηκαν, θυσίασαν τη ζωή τους, τα ξερονίσια και τα πιστεύω τους, ποτέ υψώνοντας το πιστόλι απέναντι σε απροστάτευτους ανθρώπους, αλλά δίνοντας μάχη για τη ζωή τους, να δεχθώ εγώ αυτό το οποίο με προτρέπεται σήμερα να κάνω. Να αποδεχτώ ότι η βία και η τρομοκρατία έχουν μονιδιάστατα ρίζα ή μήτρα την αριστερά. Δεύτερο, και σε πρακτική βάση τώρα, όχι σε ιδεολογική. Κύριε Μητσοτάκη, στη συνέντευξή σας δεν είπατε ακριβώς αυτά. Εκτός και αν δημοσίευσαν άλλα από αυτά που είπατε. Οπότε κάντε ένα βήμα εδώ και πείτε ότι καταγγέλλετε τον πολίτικο που άλλα δημοσίευσε και άλλα είπατε. Πείτε το. Και είμαστε ανοιχτοί να πούμε όλοι μαζί ότι πρέπει να είναι τα διεθνή μέσα ενημέρωση πολύ πιο προσεκτικά όταν πρόκειται για τόσο ευαίσθητα ζητήματα. Το πολίτικο λοιπόν στο ρεπορτάζ του αναγράφει ότι είπατε σε εισαγωγικά «The violence has been almost from the left in recent years». Η βία υπήρξε σχεδόν από την αριστερά τα πρόσφατα χρόνια. Σχεδόν αποκλειστικά. Κύριε Μητσοτάκη, αυτή είναι μια ανιστόρητη προσέγγιση. Και είναι μια ανιστόρητη προσέγγιση πόσο για σας που προέρχεστε πράγματι από μια οικογένεια που είχε θύμα. Και γι' αυτό θα έπρεπε να δείχνει μια ανοιχτή, ανοιχτόμυαλη, ανοιχτόκαρδη θεώρηση. Είναι δυνατόν να το λέτε σε αυτό? Είναι δυνατόν να παραγράφουμε το γεγονός ότι και τώρα είπατε τα χρόνια μετά την μεταπολίτευση. Μάλιστα, και στα χρόνια μετά την μεταπολίτευση, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, δεν υπήρχαν κρούσματα οργανωμένης βίας από την πλευρά της ακροδεξιάς? Δεν υπήρχαν στην Ιταλία κρούσματα βομβιστικών επιθέσεων ή και στην Ελλάδα από οργανωμένες δυνάμεις ακροδεξιάς? Τα παραγράφετε όλα αυτά? Και μην πάμε τόσο μακριά. Να πάμε πρόσφατα. Λοιπόν, τι είναι για σας η Χρυσή Αυγή που ο κύριος Δένδια, σωστά λέτε, και εμείς μαζί του προχωρήσαμε στη διαδικασία ώστε να διελευκανθεί αυτή η υπόθεση δικαστικά της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Κατά τη γνώμη σας, τι είναι λοιπόν η Χρυσή Αυγή? Είναι ένα πολιτικό κόμμα που έχει όλα τα ίσα δικαιώματα, μάλιστα, επειδή ψηφίζεται από Έλληνες πολίτες. Θέλω λοιπόν να μας πείτε σήμερα εδώ, διότι εμείς θεωρούμε και το λέμε ανοιχτά και δημόσια, ότι η Χρυσή Αυγή πέρα από πολιτικό κόμμα είναι η ίδια οι παραφιάδες της εγκληματική οργάνωση, κύριε Μητσοτάκη. Το λέμε ανοιχτά στο ελληνικό λαό. Εσείς θα συμφωνήσετε με αυτό, ναι ή όχι? Ωραία λοιπόν. Αν λοιπόν και εσείς το λέτε, τότε μάλλον και στη συνέντευξή σας, αλλά και εδώ, διαπράξατε διπλό ατόπιμα, κύριε Μητσοτάκη, και χαίρομαι αν τελικά θα συμφωνήσετε μαζί μου και θα το παραδεχτείτε. Τι θα γίνει τώρα, κύριε Μητσοτάκη?